Συνεχίζει το game. Έχουμε ZSS Snake. Αρχίζουμε εδώ πέρα όμως και έχουμε neutral. Δεν γίνεται τίποτα πέρα από neutral. Έχουμε τρελό neutral. Πόβο ένα F-throw. Πόβο ένα F-throw. Ξέρουμε πώς είναι το matchup αυτό εδώ πέρα. Το matchup ή... Ποιο είναι το history με αυτούς τους δύο. Ο Sleepy μπορεί να έχει πολύ, μπορεί να έχει νικήσει τον SP1 πολλές φορές. Πολλές φορές. Ναι, αλλά ο SP1 στα τελευταία τουρνουά είχε ελαφρώς το edge. Okay. Αλλά πάντα όταν παίζουν φτάνει τουλάχιστον Game 4. Θα το δούμε αυτό. Είμαστε best of 3... best of 5? Best of 5. Ο Espion βλέπω έχει βρει την τακτική να κάνει crawl κάτω από τα lasers. Mm. Έφαγε PS2! The PS2! Get PS2'd! Αλλά εντάξει, έχει το C4, καταφέρει. Και αμπή και καλό DI όμως. Καλό DI. Καλό DI. Άμα ήμασταν λίγο ακόμα σε percentage. Ναι, το κάνει αρκετές φορές στο είπε αυτό και δεν πετυχαίνει πάρα πολλές φορές. Ρίσκι. Είναι πολύ bullshit. Έχει ακόμα down B όμως, έχει κάνει save down B από πριν. Ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Είναι το βρίσκω πολύ αστείο. Ναι, ότι απλώς κάνει crawl, κάνει crawl προς τα πάνω του και ο Sleepy απλώς κάνει πιου, πιου, πιου. Ναι. Τον αποφύγει. Και side special, ωριακά δεν σκοτώνει. Τώρα εδώ πέρα θα το δούμε. Άφησε το shield. Άφησε το shield για μια στιγμή και ήταν αρκετό για να το πάρει το talk. Και εδώ πέρα βλέπουμε neutral. Κακό timing, πολύ κακό timing από τον Sleepy εκεί πέρα. Είναι το crawl. Είναι αστείο, δεν ξέρω γιατί. Είναι το crawl του Snake κιόλας. Έχασε το timing και έφαγε και το ίδιο το grenade. Αλλά το παίζουν πολύ even αυτή τη στιγμή, είναι πάει back and forth όλο. Ο Sleepy έχει, ναι, είχε C4. Δεν το είχα καταλάβει, αλλά ναι. Θα πρέπει να το περίμενα. Κάνει πολύ συχνά αυτό το confirm. Ναι. Όταν ο άλλος κρατάει. Άμα δεν σκοτώσει το up tilt. Όταν ο άλλος κρατάει shield και είναι πάνω στην πλατφόρμα, ο spawn εδώ πάντα θα πηδήξει πάνω και θα κάνει C4 πάνω του. Δεν ξέρω γιατί το κάνει detonate το C4 ή είναι επειδή είχε επηρεάσει πολλούς χρόνους, δεν ξέρω. Δεν είμαι ούτε εγώ σίγουρος. Θα τσκάρω back, θέλω να τσκάρω back. Βλακία, εντάξει, βλακία. Sleepy, ναι, flabber λίγο εκεί πέρα. Ναι. Αυτό, ο Βρόσος Sleepy έχει καλές ιδέες, παίζει πολύ καλά, αλλά κάνει κάτι SDs που λυπάσαι να τα βλέπεις. Ναι. Δυστυχώς το recovery της GSS όσο, έχει mix-ups με το down B. Ναι, έχει πολλά mix-ups. Αλλά το up B μόνο του δεν παίρνει πολύ distance. Ναι, δεν είναι κάτι, όπως το λένε οι Άγγλοι, it's not something to write home about. Όπως το λένε αυτοί οι Άγγλοι. Αυτοί οι Άγγλοι μας έχουν τρελάνει. Οπότε έχουμε τώρα δεύτερο game. Sephiroth Snake. Ο Sleepy πήρε Sephiroth. Δεν ξέρω, πρώτα ήταν. Πρώτα τώρα είχε το Zelda counterpick σε προηγούμενο set και τώρα το Sephiroth counterpick. Ναι. Μου έλεγε χτες κιόλας πως ήθελε. Πως κόβαμε να παίξει και Sephiroth αν είναι. Αυτό. Οπότε δεν είναι κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Το είχε σκεφτεί από πριν. Σεφίρο. Ναι. Έχει ένα μεγάλο σπαθί. Πρέπει να τον βοηθήσει εναντίον του Snake. Ναι. Ώστε να μπορεί να κρατάει και distance και να κάνει τις επιθέσεις του. Yeah. Οκ. Έχει και καλό counter νομίζω σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή. Έχει και το comeback. Έχει το comeback mechanic. Ναι, έχει το DLC privilege. Μ' αρέσει πως χρησιμοποιεί το counter για... Ναι. Όχι πριν για να κάνει deflect, αλλά για να προστατευτεί από τα... Ναι. ...στο SP1 στο ledge, όπως να, το αυτό ακριβώς.
Ίσως το πήρε για αυτό ακριβώς το λόγο. Ίσως ναι. Και πήρε το AB, το fully held AB. Είναι πάρα πολύ τόσο αστεία αυτή η εικόνα. Μπάκερ. Σπότσε. Πολύ καλό το μπάκερ. Λίγο πιο αργό από το Cloud, αλλά και πάλι είναι πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ καλά παίζει. Πολύ καλά παίζει ο Sleepy τώρα με διαφορετικό χαρακτήρα. Πιστεύω και ο Sleepy έχει αυτό το καλό ταλέντο να αλλάζει χαρακτήρες on the fly. Δεν τον πολύ πειράζει. Ναι, το και εγώ αυτό το πιστεύω. Και ο Sleepy έχει αρκετά καλό recovery. Δεν έχει τίποτα απίστευτο, αλλά δεν έχει κάτι. Ναι, είναι δύσκολο να το. Να το κυμπάρει. Κάτι γι' αυτό, επειδή πετάει τόσα hitboxes. Μόλις αυτό που είδαμε. Αν δεν μπορούσε να το κάνει skimp, το πιο πιθανό είναι εσύ να. Ναι, εσύ να πα το πάνει. Ναι. Το πέτυχε το ίδιο τώρα. Ακόμα ο Σέφρον είναι μεγάλο παιδί. Είναι μεγάλο παλικάρι. Ζει και βασιλεύει. Λίγο πάει αυτό το έσπασμα, πρέπει να παραδεχτώ. Εύτιλ σκοτώνει. Ναι. Πολύ γρήγορη και καλή κίνηση το Εύτιλ. Ναι. Και κάνει bull charge. Ουuu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 
Τον έκανε... Το Cypher έκανε extend το χέρι. Έκανε extend το. Aerith από το Final Fantasy VII. Ναι, έκανε extend το headbook. Spoilers, spoilers. Τι, ποιο πέθανε κανένα. Συνεχίζουμε το παιχνίδι. Και εδώ έχει τα τρία Shadow Orbs. Τα τρία Shadow Orbs είναι πολύ φοβιστικά. Γιατί άμα δεν πες. Ου, damage, damage. Πήρε τόσο πολύ damage. Τον κράτησε στο F-throw και όσο τον έκανε throw, πήρε το extra percent. Έχει πολύ καλό lead του Sleepy. Έχει πάρα πολύ καλό Sleepy αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω ούτε, γιατί. Δεν δίνει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο SP1 να αναπνεύσει. Από ό,τι βλέπουμε, τα περίεργα picks δουλεύουν πολύ για αυτούς σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Μιμάκος που πήρε Mart και τώρα βλέπουμε Sleepy με Sephiroth. 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 Πέθανε από το C4, αλλά... Και πάλι είναι σε πολύ καλό advantage. Είναι σε πολύ καλό advantage. Και το βλέπω κιόλας να φτάνει σε comeback. Σε comeback percent. Percent, να βγάλει το... Πήρε πολύ, η percent πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Και, αλλά τώρα θα έχει το... Θα έχει το φτερό του, ο Sephiroth. Ναι, το φτερό... Σε λίγο θα το πάρει και θα βοηθήσει πολύ. Θα πάνε Game 5, λέει ο Ace. Θα μπορούσε. Πολύ πιθανό, επειδή... Τώρα ένα μπάκερ και ο Esmian θα πεθάνει. Ναι, ένα Artil και θα είναι σε πολύ κακή κατάσταση, όσο λείπεις. Ου, και τώρα έχει κόμπακ μεγάλη. Έχει το φτερό, έχει το φτερό. Και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μη σκοτώσει, το πήρε. Μας. Ωραίος ο Mr. Sleepy. Ένα-ένα. Σύντο. Το θρυλικό edge screen. Να σου πω, μετά από αυτό το set μπορώ μία να κάνω μικρό break να φάω. Να πάω να φάω. Thank you, thank you. Πώς θα κάνω κι εγώ κάνα break. Εγώ θέλω να πάω να πάρω μέχρι... Θα την κάνω μέχρι το πέρα. Να ξεβρώ στη φωνή μου μέχρι τα Grand Finals. Εγώ θέλω να την κάνω μέχρι το περίπτωνα να φάω ένα... croissant, ξέρω. Να δω τι έχει να φάμε, ναι. Κάτι να τσιμπεύσω. Να, είσαι εδώ. Έχει πίτσα. Πίτσα. Από τους wonderful χορηγούς μας, Λαρτζένα. Τους wonderful χορηγούς μας. Use promo code Panacopita for 10%. Πλάκα κάνω, αυτό δεν ισχύει. Φαντάσου όμως. Φαντάσου να ίσχυε. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό Σπανακόπιτα. Promo code Σπανακόπιτα for 10% off. Όμως έχει κάνει build-up πολύ ωραία το damage ο SP1 αυτή τη στιγμή. Τώρα ο SP1 είχε ένα game για να καταλάβει λίγο πώς δουλεύει ο Σέφυρος. Ναι, ναι, ναι. Σέφυρος. Οπότε θα μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Αλλά ο SP1 απλώς κάθεσε πάνω από το. Πήγε πάνω στον SP1 και έκανε απλώς double jump. Να το κοροϊδέψει κάπως. Απλά κάνει crawl κάτω από το side B. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν σκοτώνει. Πολύ close να σκοτώσει. Τον ακολουθάει τον Nikita. Τόσο τρομακτικό. Ήταν τόσο παράξενο exchange αυτό. Πάει πίσω από το counter. Ναι, 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 ναι. Αλλά πέτυχε το ένα hitbox του counter που πέτυχε. Ο SP1 λίγο cranking αυτή τη στιγμή. Τον έχει χτίσει τον damage του Sleepy τώρα, δεν το επιτρέπει τίποτα. Είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό για τον SP1. Παραλίγο.
διάβασε το ρολ. Ο S1 έχει ήδη το C4 εκεί. Εντάξει, ο S1 είναι στο μυαλό του Σουλίπε αυτή τη στιγμή. Έχει μπει και κάνει βόλτες. Έχει μπει, κάνει βόλτες περίπατους. Ναι, ναι, ναι. Και φέρω, όμως, φέρ. Φέρ. Εντάξει, ωραίο, ωραίο. Έκανε ένα μικρό περίπατο, τώρα δεν είναι. Ναι, δεν πρόλαβε να κάνει jogging. Αυτό ακριβώς. Τι λένε. Έλα, ο Ζίος λείπει όμως. Ζίος λείπει επειδή το εγκόμενο του Σέφυρος είναι πιο... Είχε το έξτρα τζάμπ αυτό, θερό. Γι' αυτό. Άψιμας. Το σκότωσε. Άψιμας, not impossible. Τεράστιο αυτό το upper. Upper ήταν αυτό νομίζω. Ναι, ναι, upper ήταν. Τεράστιο hitbox. Αυτό και το άψιμας του Σεφυρώτη είναι απλώς ο μισός γαλαξίας. Ου, το πέθηκαν πολύ καλά όλα αυτά. Για να τον στείλουν offstage. Ναι. Άμα πάρει αυτό το κόμμα στο Σλίπι, δεν θα έχει το comeback που κάνει πια. Έκανε σχεδόν ρίτο που θα ήταν ο SP1 μετά το recovery του. Του πέτυχε όμως ο SP1 με τον downer και... Backer. Καλό το backer όμως. Νότινα αυτοκύλ επειδή ήταν από την άλλη μεριά του. Ωραίο backer. Τέλειο backer. What crazy execution behind that backer. He flanked that C-stick backwards like it was nothing. Oh, upper. Wow. Αυτό έχω να πω μόνο, wow. Ο SP1 πήγε σε overdrive σαν τόσο έτσι. Σε αυτό το game μέχρι τώρα. 2-1, θα δούμε. Θα επάνε πραγματικά Game 5 όπως λέει ο Ace. Θα μπορούσε. Ο Mr. Sleep πιστεύω να κάνει up το game του μετά από αυτό. Επειδή ο SP1 τον έχει καταλάβει. Τον έπιασε off guard στο Game 2 για να τον νικήσει, αλλά τώρα πιστεύω ο SP1 ξέρει τι κάνει. Σίγουρα πρέπει να κάνει κάτι, να αλλάξει κάτι. Ίσως πάει πίσω τη GSS, ίσως μείνει Sephiroth και απλά παίξει καλύτερα. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά. Παίζει και ωραία μουσικούλα εδώ πέρα στο venue. Παίζει πολύ ωραία μουσικούλα, we vibing. Και έχουμε και λέμε... Α, κάτσε μία, μην πιέσω να αλλάξω. Οπα, ναι. Swap. Ναι, ναι, καλύτερα να τους κάνω swap. Ωραία, καλός. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε ο Σλίπι καλός. Άλλαξε βέβαια στις GSS. Επειδή δεν έχει τα platform στη μέση. Επειδή ο Snake μπορεί να βάλει τα C4 στην platform. Α, και να τον χτυπήσουν από πάνω. Yep. Οπότε τα platforms έχουν virtually διπλό... Τι τον κάνει. Διπλό περιθώριο σε platform state. Δεν τον έχει ακουμπήσει καθόλου SP1. Ήταν μέρος του σχεδίου του Sleepy να αλλάζει χαρακτήρες, να keep him guessing. Ναι, είναι γενικό. Κάνει το tech, αλλά δεν ήταν αρκετό για να το... Όμως, είναι δύσκολο τώρα και για τους δύο παίκτες. Αν ρωτιάμε πώς θα το πάνε. Με το Paralyzer ο Sleepy το χρησιμοποιεί πολύ καλά σε όλα τα sets. Να χρησιμοποιεί το Paralyzer έτσι για να κάνει spoke, για να φοβάσαι. Δηλαδή άμα σε πετύχει με αυτή την κίνηση... Το punish που θα ακολουθήσει ήταν πολύ μεγάλο. Ναι. Μπορεί να κάνει σχεδόν οποιοδήποτε combo μου θέλει μετά από αυτό. Άμα είσαι late person θα σε κάνει να μπει. Άμα πολύ μικρή αστεία του Sleepy. Falling Nair. Ωραίο όμως αυτό από το Sleepy. Πολύ καλό. Έχει χρήση γενικότερα. Αν θα πεις έτσι. Άψιμας εκεί πέρα. Κι άλλο άψιμας. Το κυνηγάει το Sleepy να κατεβεί, αλλά δεν το βρίσκει. Βλέπουμε ότι το άψιμο που κάνει ο SP1 δεν είναι απαραίτητο για να χτυπήσει τον Sleepy, αλλά για να τον αναγκάσει να χαραμίσει το jump του. Ναι, 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 ακριβώς. Το είδες αυτό όμως ήταν scar jump down beat. Ναι. Okay. Okay. Ένα ωραίο aerial και θα σκοτώσει τον SP1. Ναι, αλλά είναι δύσκολο τώρα. Easier said than done. Έχει πετάξει και τη C4, πρέπει να προσέχει ο Sleepy σε αυτό το μέρος της πίστας. Το Zear. Κάνει φύζ για άπτυλτ στο SP1. Ξέρει ότι σε αυτό το percentage θα σκοτώσει και με το παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Α, περισκοτώνει! Νομίζω έκανε κακό DI εκεί, θα μπορούσε να το έχει ζήσει. Όχι, νομίζω το DI καλό ήταν, αλλά ναι. Μετά από τόσο πολύ, εντάξει, σκοτώνει και αυτό. Okay. Σπάνια το βλέπω αυτό το throw να σκοτώνει. Είναι... Δεν το βλέπω πολύ συχνά. Είναι kill throw της GSS, σκοτώνει πολύ πιο συχνά από άλλες κινήσεις. Είναι όπως λέμε cloud up throw που σκοτώνει, αλλά δεν το βλέπεις ποτέ. Σκοτώνει τις GSS στα 130 τους lower χαρακτήρες και πιο μετά τους άλλους. Okay, πολύ είδε το game προς το παρόν. Ναι, ναι, ναι.
Πολύ καλά το έχει φέρει πίσω και ο SP1, αλλά και ο Slip είναι το πολύ καλά. Πραγματικά back and forth. Μια είναι του SP1 το game, μια είναι του Slip το game, μια είναι του SP1 το game. Τώρα θα δούμε ποιανού είναι. Είναι σαν να παίζουμε ρουλέτα με αυτούς τους δύο παίκτες. Το έχουν πάει. Ωραία το πράγμα. Μπορεί το prediction του Ace να βγει σωστό όμως. Ότι θα είναι πάει. Το prediction του Ace. Ότι θα πάνε game 5. Α, ναι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, πολύ πιθανό. Ναι, το βλέπω κι εγώ. Αλλά δεν θα έλεγα πολύ πιθανό, επειδή και ο SP1 κάνει πολύ καλά adapt και stay back. Βλέπουμε τώρα, είναι σχεδόν ίδιο percentage. Ναι. Κανένας δεν έχει πολύ περισσότερο το edge από τον άλλον. Ναι, τώρα γενικότερα έχει λίγο περισσότερο advantage. Α, όχι, το χάσα μόλις τώρα ο Sleepy's. Ου, τον πέτυχε με το Soaring Axe Kick. Άμα δεν κάνω έτσι, δεν λέγεται. Δεν έχω ιδέα πως λέγεται. Axe Kick λέγεται σίγουρα. Αλλά. Για το Soaring έκανε αντάτορο Sleepy. Ξέρει ότι θα κάνει crawl και θα έχει ώρα να κάνει reaction grab μετά το projectile του laser. Ναι. Ο, ωραίο το backer. Ωραίο backer. Ωραίο backer. Το commentator classic. Ωραίο backer. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι αυτό το backer ήταν ωραίο. Ήταν κάνω nice. Αρχίζουν τα combos, αρχίζουν τα combos. Έχει λίγο smooth με το Sleepy. Ναι, κάνει αρκετά smooth. Βλέπει πως κάνει smooth μεταξύ των grenades. Ναι. Η ZSS είναι πολύ smooth ο χαρακτήρας. Ναι. Άμα δεν κουνιέσαι με ZSS δεν την παίζει σωστά. Ναι. Ω, παραλίγο να... Παραλίγο να τελειώσει αυτό το game. Ωσύντομα. Μη μου πεις ότι πέθανε. Έλα βλακιά τώρα. Άλλο παράδειγμα κακού recovery. Ήτανε balls αυτό το play. Θα μπορούσε να... Ήτανε high risk, high reward. Άμα δούλευε θα δούλευε ακριβώς. Αυτό το downer sky και 20% είναι τόσο δυνατό. Είναι frame 3 και sky 20% το downer του Snake. Είναι πολύ καλή κίνηση. Ναι, άριστη. Ναι, βλέπω. Τα πάρει στο SPN, δεν τα συζητάμε. Κάνει τόσο πολλά και. Ναι, είχε μεγάλο disadvantage πριν, αλλά το έφερε πάρα πολύ καλά πίσω. Δεν επιτρέπει τίποτα στο Sleepy. Του δείχνει σαν κοιμάσαι 2 δευτερόλεπτα, θα στο πάρω πίσω. Ωii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 
Κάτι ξέρει ο Sleepy. Ο... Και ο Sleepy κάτι ξέρει. Ακούει το Sleepy, κάτι λέει, κάτι κάνει complain. Ο ιδιοφύγιας Γκονζάλες. Εγώ, literally me. SP1, γκρινιάζ. Choke P1. Choke P1. Τι αυτό. Σε πω ένα γκρουπ που θα καθυλίσω. Αλλά δεν είναι πολύ τυχαίο μήνυμα. Ναι, είναι. Δεν θα το πούμε στο stream επειδή είμαστε PG13. Ναι, προφανώς τώρα. Δε... Ace, κάνε πέντε ποιος θα το πάρει, θα σε εμπιστευτώ εντελώς. Πες μας, ποιος θα το πάρει. Ξέρεις καλύτερα από εμάς. Ναι, πραγματικά. Πάλι Snake. Τώρα και... διάβασα τι λέει εδώ πέρα. Snake και CSS. Λέμε μετά για το Run It Back 2 ή το Run It Back 1.5. Και αρχίζει το game εδώ πέρα. Έχουμε Game 5 στην Smashville. Δεν είμαι σίγουρος ποιο βολεύει περισσότερο αυτή η πίστα. Υποθέτω βολεύει περισσότερο τον... Δεν ξέρω. Ο Ισμόν έχει περισσότερη δυσκολία να σκοτώσει από πάνω. Και εξίσου ο Sleepy. Αλλά πιστεύω αυτό είναι μεγαλύτερο detriment για τον SP1. Επειδή ο SP1 έχει περισσότερα vertical hitbox. Έχει vertical hitbox. Για παράδειγμα το Upsmash που είναι από τις πιο χρησιμοποιημένες του κινήσεις. Upsmash, Uptil, C4. Αυτές είναι οι πιο βασικές. Και έχουμε το prediction του Ace ότι ο SP1 θα το πάρει σε ένα last talk, last hit situation. Το read του αιώνα, τι έγινε μόλις τώρα. Παναγία και Χριστέ. Καθόταν για 10 λεπτά εκεί πέρα και περίμενε. Και ο Sleepy ακόμα αποφάσισε να κάνει ρόλο εκεί. Δεν ήξερε, δεν βαριότανε με τίποτα. Και πέτυχε όλο το AB εκεί πέρα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Ήτανε σαν... Ναι. Και Backer. Αναρωτιέμαι γιατί δώσανε στο Snake τόσο πολύ Super Armor σε αυτό, πραγματικά. Super Armor ήταν αυτό. Στο AB, ναι. Super Armor έχει
πάρα πολύ. Το Άμπι έχει πάρα πολύ σοβαρά. Αφού ήταν λίγο πάλι να το πετύχει. Ο Sleep πέτυχε όλο το δικό του Άμπι πάνω στο δικό του Snake. Και ο Snake δεν κουνήθηκε καθόλου. Ο Snake δεν νιώθει. Δεν νιώθει πραγματικά. Είναι σκληρός άντρας. Τρώει φίδια, νομίζω. Δεν σκοτώνει παρόλο που είναι 130%. Έκανε καλό DI πέρα ο S1, πρέπει να κρατήσει προς το πλάσο και όχι προς τα πάνω. Okay. Δεν το άκουσες, αλλά ο S1 έκανε το kills. Ο Snake έκανε το kills από το καλύτερο. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει πολύ που βάλαν το Snake σε αυτό το παιχνίδι. Πού, ο. Μ' αρέσει που βάλαν το Snake σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ καλό. Κρίνεις χαρακτήρα. Παρόλο που τον μισώ, είναι πολύ καλό αντίσιο. Κρίνεις χαρακτήρα είναι τέλειο αντίσιο, πραγματικά. Καλό εκεί πέρα ο Σλίπης. Διαβάσει τον SP1. Τον διάβασε λες και είναι βιβλίο. Τι έγινε. Το Cypher, πώς. I am pokering. Pokering. Πώς και έχει και παράπονο ο Σλίπης. Ο Σλίπη θα το πάρει λες. Δεν ξέρω. Ο SP1 όμως το είδες. Έκανε pause ο SP1. Και ο Σλίπη. Τι, ο SP1 έκανε pause. Και ο Sleepy κατευθείαν σήκωσε το χέρι και νομίζω του μίλησε κιόλας, αλλά δεν άκουσα πολύ καλά. Αλλά ναι. Έκανε το pause νομίζω με το που έχασε το stop ή με το που πήγε να χάσει το stop. Με το που πήγε να χάσει. Το λεγόμενο is that pause που έχει κάνει τουλάχιστον 3 σε αυτό το... Σε αυτό... Το τούρναμε. Ναι, σε αυτό το τούρναμε το S1. Έχει κάνει πολλά τέτοια. Πιστεύω ότι δεν είμαι σίγουρος πως θα το... Ο Sleepy πάντως αυτή τη στιγμή είναι ένα Uptilt ή ένα Grab Away, επειδή το Grab οδηγεί σε Uptilt. Έχει δίκιο όμως ο Dirk και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουμε το pause, αλλά και πάλι είναι αυτό. Είναι μικρή πιθανότητα που πιστεύω ότι το pause είναι λίγο hype. Το pause είναι hype, λες. Πες μου με ποιον τρόπο είναι hype. Ότι... Δεν ξέρω, μου αρέσει όταν υπάρχει pause. Ξέρω ότι τιλτάρει full το Sleepy. Δηλαδή, άμα το χάσει τώρα πιστεύω θα κάνει πολύ complex ο S1. Ήδη τον έχει τον Sleepy, τον έχει πάει μεγαλύτερο percentage από αυτόν. Ναι. Welcome to Snake. Ακριβώς event. Πώς, όχι! Έλα ρε. Όχι ρε Sleepy. Παρακαλώ να κάνουμε τον Ace Ban. Τεράστια βλάκια. Όχι ρε φίλε. Prediction result της SP1. Plot armor. Πω. Sadness overcomes me. Ναι και εμένα ρε, κρίμα, μεγάλη κρίμα. Τελικά θα το κάνει το interview ο... Κάνουμε κάποιο interview τώρα. Okay, ποιο ήταν εμάς. Καλησπέρα και πάλι. Ήμασταν Lurid Finals, έτσι. Lurid Finals. Sleepy S1 παίξαμε μόλις τώρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, ελπίζω να το είδατε. Λοιπόν, πόσο καιρό παίζεις? Πόσο παίζω, από το 2016 νομίζω. 2016.
Πολύ καιρό. Βετεράνος. S1, έτσι. Ναι. Και γιατί Snake? Ναι, έτσι έτυχε. Αυτός έτυχε να μου αρέσει. Έτυχε. Τι πιστεύεις ότι έπρεπε να κάνεις καλύτερα στο game για να μην πάει τόσο κοντά? Δεν έχω ιδέα. Well. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να... ότι έπρεπε να διαβάζω πιο πολύ τα AirDodge. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ήταν κλειστή η παύση, αλλά οκ, okay, δεκτό. Εντάξει, οκ, okay, whatever. Και τώρα παίζεις με τον Μιμάκο. Πώς το βλέπεις το matchup? Ναι, αυτή φορά που παίξα μαζί του πριν από ένα χρόνο που τον νίκησα. Όσες φορές παίζαμε ήταν κάπου 50-50, οπότε δεν έχω ιδέα τι θα γίνει τώρα. Οκ, okay, okay. Πάλι Snake φαντάζομαι εσύ. Ο Μιμάκος λογικά είναι Marthy Wario. Για να δούμε το matchup, ευχαριστώ για τα λόγια. Κόσμο. Μισό το σπάσμα. Λέει ψέματα, αλλιώς δεν θα έπαιζες. Έχει ένα love hit λέει στο σύμπ με το παιχνίδι, όπως πολλοί άλλοι. Αλλά συνεχίζει να το παίζει, επιλογή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε.